Ο Δημοσερών για ένα τη συνεχή χρονιά συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, μια ευρωπαϊκή δράση που έχει γίνει θεσμός στην πόλη των Σερών με αντικείμενο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή των μετακινήσεων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η δράση αυτή ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές πόλεις να παρουσιάσουν και να προωθήσουν μέτρα βιώσιμης μετακίνησης και να προσκαλέσουν τους ανθρώπους να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης και όχι το αυτοκίνητο. Στόχος και μήνυμα είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Να μην παίρνουν για μικρές αποστάσεις το γιοταχή αυτοκίνητο. Οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κτέαλ αστικά, κτέαλ αν είναι πιο μακριά τα υπεραστικά. Είναι το ποδήλατο, είναι και να το πω λαϊκά, να πηγαίνουμε με τα πόδια, πεζή. Αυτό βοηθάει και στην υγεία μας. Οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές στον Δήμο των Σερών, στην πόλη των Σερών, ούτως ώστε δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο. Με τον τρόπο αυτό έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων, διότι δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον με το γιοταχή αυτοκίνητο. Το φετινό σύνθημα είναι «Συνδυάζω, μετακινούμε», εστιάζοντας στην πολυτροπικότητα, στον συνδυασμό των μέσων της αστικής μετακίνησης, με απότερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό, μέσω της συνύπαρξης των μέσων μαζικής μεταφοράς, των πεζών, των ποδηλάτων και της λελογισμένης χρήσης των οχημάτων. Όπως κάθε χρόνο συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με την συνδρομή των διευθύνσεων εκπαίδευσης του νομού. Έτσι, στο διήμερο που ακολουθεί θα έχουμε επισκέψεις δημοτικών σχολείων και οι μικροί μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν ήπιους τρόπους μετακίνησης. Θα υπάρχει επίδειξη ενός λεωφορείου, μια και το σύνθημα είναι «Συνδυάζω, μετακινούμε». Θα υπάρχει προώθηση της μαζικής μεταφοράς με την ευγενική χορηγία του αστικού κτέλ. Επίσης, περνάμε μηνύματα για την οδική ασφάλεια, μια και η 19η Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα χωρίς θάνατο από τροχέα, με την παρουσία ενός ερευνητικού οχήματος, πάλι με την ευγενική χορηγία του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Ενώ φέτος ενσωματώνουμε την επιτυχημένη δράση του Δήμου μας στην περιβαλλοντική, το Eco Festival, την ενσωματώνουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, αξιοποιώντας τη συνεργασία με μία πληθώρα φορέων, με αντικείμενο βιωματικές δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος με έμφαση στην κινητικότητα. Θα μιλήσουμε για την ανακύκλωση, για την βιοπικιλότητα. Έχουμε εντάξει από τον Ιούνιο, είχαμε τους φορείς της ρομποτικής, οι οποίοι με το κλάπ ρομποτικής και τεχνολογίας θα συμμετέχουν αυτές τις δύο μέρες. Επίσης, το ΚΠΕ των Μπορείων θα συμμετέχει αυτός με τη δράση μετακινούμε τους οικονομώντας πόρους και ενέργεια και το blocking υγιές σώμα σε υγιές περιβάλλον. Ο φορέας της λίμνης Κερκίνης θα δημιουργήσουμε μία λίμνη όμοια με την Κερκίνη. Ο Όμιλος Σερών για UNESCO μαζί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα έχει ως δράση τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Το κλαμπ ρομποτικής που είπα θα έχει έκθεση με τίτλο «Τα ρομπότ εισβάλλουν» στην πλατεία Κρονίου. Το ΕΚΦΕ των Σερών θα φέρει το ποδήλατο που είναι σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε δηλαδή μπορούν τα παιδιά εκεί να κάνουν. Εκεί θα ποδηλατούν τα παιδιά και είναι το γνωστό έκθεμα και το Eco Festival που τραβάει πλήθος μαθητών. Το ειδικό εργαστήριο κατάρτισης θα είναι με τις δικές τους τις δράσεις και το κτέαλ, όπως ανέφερε η κυρία Μίκη, θα είναι με το λεωφορείο. Αυτές οι δύο δράσεις θα είναι 9 με 1 και τις δύο μέρες.
Έξτρα θα έχουμε το ΙΜΕΤ με τον προσωμιωτή και την Τετάρτη το απόγευμα θα έχουμε τους, γνωρίζουμε τους ποδηλατόδρομους της πόλης. Θα είναι μια διαδρομή που θα ξεκινά από τη Λέσχη των Σωματικών και θα καταλήξει στο ΙΚΑ που σταματάει και ο ποδηλατόδρομος. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς ο Δήμος Ερών βρίσκεται μέσα στους 12 Δήμους που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, τόσο για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, όσο και για τα μόνιμα μέτρα όπως εγκατάσταση βάσεων, στάθμευση ποδηλάτων και άλλα.